Γήπεδο Βόλακα, Δόξα Βόλακα, Μέγας Αλέξανδρος Αγίου Αθανασίου 3-1. Εδώ και οι φανατικοί φίλοι του Βόλακα με ποτίμανο ενισχύουν τις προσπάθειες της αγαπημένης τους ομάδας. Τα συγχαρητήρια μας βέβαια που ακολουθούν παντού την ομάδα και τη βοηθούν όσο μπορούν με τους πιστούς φίλους που έχει η ομάδα της Δόξας Βόλακα. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για το Βόλακα και στο κύπελο προσμετράμε τη νίκη απέναντι και στην Αλιστράτη και την πρόκριση. Ο Λευτέρης Ροδίτης παρέταξε ένα Παγκάκι, δύο Χαλκίδη, τρία Μαρκόπουλο Δημήτρη, τέσσερα Πέτρομπος Χοψίου, πέντε Καρπιτσάρη, έξι Μίλτο Βασιλιάδη, εφτά Γιάννη Σίγκο, οχτώ Κώστα Δράμπαλη, εννιά Ηλία Σταμπουλή, δέκα Στάικο Νίκο και έντεκα Μαλίκη. Στον πάγκο Κασό Στάικος Δημήτρης, Μπραζιώτης Μιχαηλίδης, Παπαδημητρίου Τσαμπάζης Γιάννης, Παπαδημητρίου Παναγιώτης, Κιμτσάρης και Κιμτσάρης. Για τον Άγιο Αθανάσιο, ο προπονητής της ομάδας Μπάμπη Ζεκερίδης παρέφεξε Ιωσήφιδη στο τέρμα, Μουρζίδη με το 2, Σκάρογλου Δημήτρη με το 3, Δελιγέρογλου 4, Καραγιανίδη 5, Ζεκερίδη 6, Μπαμπασαλή 7, Στεριανό 8, Τουματσίδη Δημήτρη 9, Παπαζότο 10 και Μουζάκου 11. Χαραλαμπίδης, Παπουνίδης, Μπόζιος, Δελιγέρογλου, Μπερμπερίδης, Δημητριάδης και Τουματσίδης οι αλλαγές, με διευθυντή της αναμέτρησης τον Νίκο Παρασκευούδη και βοηθούς τον Παναγιώτη Κουβαλάκη και τον κύριο Αλβανίδη. Και ξεκινήσαμε με γκολ. Είναι η πρώτη φάση του μάτς στο 5ο λεπτό και ο Μέγας Αλέξανδρος, ενώ εγώ σας έλεγα τις συνδέσεις, σέντρα Παπαζότου, κακή έξοδος του Παγκάκη, χάνει την μπάλα με το σώμα, σκοράρει από κοντά ο Καραγιανίδης, ο κεντρικός αμυντικός για τον Άγιο Αθανάσιο. 0-1, Βόλακας Άγιος Αθανάσιος με σκόρερ τον Καραγιανίδη από το λάθος του Παγκάκη που δεν έδιωξε σωστά την μπάλα. Παρ' όλα αυτά, ο Βόλακας αυτή τη φορά δεν πλήρωσε το γρήγορο γκολ που δέχτηκε. Όπως έγινε με τον Ξηροπόταμο, έβγαλε αντίδραση. Μίλτος Βασιλιάδης το σουτ μπλόκαρε ο Ιωσήφιδης. Ένα φάουλ με τον Γιάννη το Σίγκο, η μπάλα πέρασε out. Καλή εκτέλεση από τον Σίγκο πάνω από τα δοκάρια του Ιωσήφιδη. Πίεσε από την αρχή ο Βόλακας. Μπήκε και νωρίς τον γκολ του Αγίου Αθανασίου. Είχε χρονικά περιθώρια να αντιδράσει. Εδώ μια προσπάθεια, ένα μακρινό σουτ. Η μπάλα θα περάσει εκτός εστίας του Ιωσήφιδη. Ένα φάουλ για τον Άγιο Αθανάσιο. Η μπάλα θα περάσει, θα κόψει ο Χαλκίδης ο δεξιός μπακ. Θα δούμε εδώ την επανάληψη από αυτό το φάουλ που εκτελέστηκε από την άμυνα από τον Καραγιανίδη, το σκόρερ. Εδώ στην προσπάθεια του Χαλκίδη, εδώ απομακρύνει την μπάλα. Επίθεση για την ομάδα του Βόλακα, σέντρα του Μαρκόπουλου, βγαίνει, μπλοκάρει ο Ιωσήφιδης. Πολύ καλό μάτσο από τον Μαρκόπουλο, ο οποίος ανέβηκε και στα εξτρέμ, βοήθησε πάρα πολύ με τις επελάσεις του από δεξιά. Να το πάλι ο Μαρκόπουλος. Μαρκόπουλος ανεβαίνει από δεξιά, θα βγάλει μια σέντρα και εδώ αυτογκόλ. Πήγε να διώξει την μπάλα ο κεντρικός αμυντικός, ο Δελιγιώρογλου, την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του σε ένα καθοριστικό σημείο για τον Βόλακα. Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου θα γίνει το 1-1 για την ομάδα του Βόλακα στο 43 με σκόρερ τον Δελιγέρογλου, το κεντρικό αμυντικό του Αγίου Αθανασίου, που στην προσπάθεια του να διώξει την μπάλα την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του. Και πάλι εδώ Μαρκόπουλος έβγαλε τη σέντρα, πάει να διώξει για κόρνερ ο Δελιγέρογλου, δεν μπορεί, ο Ιωσήφιδης ευνηδιάζεται, η μπάλα στα δίχτυα, 1-1, ισοφαρίζει σε ένα κομβικό σημείο πριν το φινάλε του ημιχρόνου ο Βόλακας. Ένα κόρνερ στο 45, τον γκολ αυτό στο 43, το 1-1 για τον Βόλακα, κόρνερ από αριστερά. Θα εκτελεστεί τώρα μέσα στην περιοχή, πέρασε η μπάλα στο εξωτερικό μέρος των δικτύων, χάθηκε η ευκαιρία. Και πάμε στο δεύτερο ημίχρονο, σφυρίζει ο Νίκος Παρασκευούδης, ο ρέφερη της αναμέτρησης. Επίθεση με το Χαλκίδη για το Βόλακα. Χαλκίδης θα παίξει ωραία κάθετα από δεξιά, ωραία συνεργασία, με τα πόδια απομακρύνει την μπάλα ο Ιωσήφιδης. Συνεχίζει τη φάση ο Σταμπουλής, ο Ηλίας έκαναν τα κουνάκι προς τα πίσω, έκοψαν οι αμυντικοί. Πολύ δυνατά ο Βόλακας από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ωραία κίνηση από τον Νίκο το Στάικο. Γιάννης ο Σίγκος δεν είναι καλή σέντρα, η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Ωραίο το πλάγιο παίξιμο από τον Νίκο το Στάικο. Σίγκος τώρα θα παίξει μπροστά. Ωραία κίνηση του Χαλκίδη, μπαίνει, περνάει ο Σταμπουλής, σουτάρει, σκοράρει στο 54, 2-1 ο Βόλακας. Πολύ ωραία κίνηση από τον Ηλία Σταμπουλή, μπήκε στην περιοχή και με αυτό το ωραίο σουτ στη γωνία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1 του Βόλακα με τον Άγιο Αθανάσιο. Ανατροπή του σκορ και πάλι επανάληψη με τον Σίγκο να παίρνει την μπάλα χαμηλά, να κάνει μια πάσα, το λάθος διώξιμο από τον Ζεκερίδη εκεί προς τα πίσω. Δεν τον κάλυψαν και οι αμυντικοί του. Πολύ γρήγορη κίνηση του Λία Σταμπουλή. Το σουτ, την μπάλα στη γωνία της εστίας, τον γκολ για το Βόλακα. Το 2-1 με σκόρερ τον Ηλία Σταμπουλή. Νέα προσπάθεια από αριστερά για το Βόλακα με τον Νίκολο Στάικο. Στάικος ελέγχει την μπάλα, θα κάνει ένα γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ ο Μαρκόπουλος. Η μπάλα πέρασε out. Ένα φάουλ για το Βόλακα από αριστερά, πάλι με τον Σταμπουλή. Μια κομπίνα
θα διώξει άμυνα του Αγίου Αθανασίου. Ο σκόρερ του 2-1 Σκαμπουλή θα κάνει ένα μακρινό σουτ η μπάλα στην αγκαλιά του Ιωσήφιδη. Ο Άγιος προσπάθησε να βγάλει αντίδραση. Λοβόλακας ήταν καλύτερος σε όλο το δεύτερο μήκρο. Εδώ Γιάννης Σίγκος επέλασε. Ντένι στην περιοχή γυρίζει την μπάλα προς το σημείο του πέναλτι. Κακό τελείωμα και από τον Σταμπούλη και από τον Μαρκόπουλο. Μετά χάθηκε η ευκαιρία. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Δεν τελείωσαν σωστά οι δύο παίκτες του Βόλακα τη φάση. Συνεχίζει ο Βόλακας με τον πολύ καλό Μαρκόπουλο από δεξιά. Ένα ακόμη σπριντ. Αυτό που σας έλεγα ήταν και ο δημιουργός του 1-1. Η μπάλα πέρασε από όλους. Δεν μπόρεσε και ο Γιάννης ο Τσαμπάζης που μπήκε αλλαγή να σκοράρει. Προειδοποίησε όμως. Εδώ Γιάννης ο Σίγκος σε άλλο ένα σπριντ. Νέα πολύ ωραία κάθετη πάσα. Μπαίνει στην περιοχή. Σουτ. Δύσκολη επέμβαση του Ιωσήφιδη σε κόρνερ. Πολύ μεγάλη φάση με τον Νίκο Στάικο. Εδώ για να κάνει το 3-1 η ομάδα του Βόλακα. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Μια κεφαλιά, Στάικος, πολύ ωραίο γύρισμα. Ιωσήφιδης εστικτοδός με το ένα χέρι πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Άτυχος εδώ ο Στάικος. Θα δούμε την επανάληψη γιατί είναι πολύ ωραία φάση. Δείτε εδώ, γίνεται το κόρνερ, η μπάλα περνάει. Θα γίνει πρώτη κεφαλιά από τον Γκασό που μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Γυρίζει πολύ ωραία ο Στάικος. Σκάει και η μπάλα στο έδαφος, αλλά δεν ευνηδιάζεται. Εστικτοδός θα έλεγα. Ο Ιωσήφιδης πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Μια προσπάθεια για τον Άγιο Αθανάσιο, ένα γέννησμα. Βγαίνει ο Παγκάκης εδώ σταθερά, μπλοκάρει την μπάλα. Έχουμε μπει στο τελευταίο κομμάτι του μάτς. Ο Άγιος ανεβάζει τις γραμμές, μήπως και βρει την ευκαιρία για την ισοφάριση. Έτσι βρίσκει διαδρόμους ο Βόλακας, δημιουργεί. Εδώ μπαίνει στην περιοχή ο Τσαμπάζης, κάνει ένα πλασέ. Θα μπλοκάρει εύκολα ο Ιωσήφιδης. Νέα προσπάθεια για τον Άγιο Αθανάσιο εδώ με τον Τουματσίδη. Παπουνίδης που μπήκε αλλαγή, μπαίνει στην περιοχή. Παράλληλη σέντρα, καλή στιγμή εδώ για τον Άγιο να φτάσει στην ισοφάριση. Μπλόκαρε ο Παγκάκης σταθερά σε αυτό το γύρισμα που έγινε από τον Παπουνίδη. Περσινός παίκτης των Αμπελοκήπων. Νέα προσπάθεια για τον Άγιο από την αριστερή πλευρά. Η σέντρα μέσα στην περιοχή και πάλι ο Παγκάκης σταθερότατα. Πολύ καλή έξοδος. Βγαίνει εδώ, μπλοκάρει την μπάλα. Είχαμε και τραυματισμό του Παγκάκη και του παίκτη του Αγίου Αθανασίου. Δεν ήταν κάτι σοβαρό και οι δύο συνέχισαν το μάτι. Ο Τσαμπάζης από το ίδιο σημείο που αστόχησε πριν μπαίνει στην περιοχή. Σουτ, δοκάρει και μπάλα στα δίχτυα. Αυτή τη φορά τον κάνει το χατήρι μπάλα και ο Γιάννης ο Τσαμπάζης σκοράρει ουσιαστικά στο 85. Τελειώνει το μάτι. Βγάζει όλο το άγχος από τους παίκτες του Βόλακα. 3-1 με σκορ από τον Γιάννη Τσαμπάζη λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης. Ο Σίγκος είναι αυτός που πήρε την πρώτη κεφαλιά. Ο Τσαμπάζης θα πάρει την διεκδίκηση από τον Αβραάμ Ντοζοκερίδη. Θα μπει στην περιοχή και με αυτό το ωραίο πλασέ στην απέναντι γωνία η μπάλα θα βρει το δοκάρι. Νομίζω και δεύτερο δοκάρι πρέπει να βρει και κατέληξε στα δίχτυα. Εδώ το πλασέ, η μπάλα βρίσκει στο ένα κάθετο δοκάρι. Πάει ο Ιωσήφιδης να μπλοκάρει. Ναι, μπαίνει στα δίχτυα. Το γκολ λοιπόν για το Βόλακα το 3-1. Με σκόρερ το Γιάννη Τσαμπάζη. Εδώ κάπου κρύθηκαν όλα και θα σφυρίξει και τη λήξη του αγώνα ο Νίκος Παρασκευούδης για το φινάλε της αναμέτρησης για το τελικό. Βόλακας Άγιος Αθανάσιος 3-1 για τους γηπεδούχους. Εδώ μια προσπάθεια, μια διεκδίκηση. Με τη σφυρίχτρα στο στόμα, τώρα σφυρίζει ο Νίκος Παρασκευούδης το φινάλε του αγώνα. Ήρθαμε σήμερα σε μια πολύ καλή ομάδα να παίξουμε. Γνωρίζαμε ότι η ομάδα έχει και ποιότητα. Έχει και καλή ανάπτυξη. Είπα στα παιδιά ότι πρέπει να παίξουμε λίγο στο κέντρο σφιχτά, διπλή ζώνη. Στο πρώτο μήνα πιστεύω ότι ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Ευτυχήσαμε με ένα στιγμένο να πετύχουμε το 0-1. Είχαμε κάποιες άλλες καλές ενέργειες στην ανάπτυξη. Βέβαια, στη λεπτομέρεια δεν μπορούσαμε να πατήσουμε σωστά την περιοχή να τελειώσουμε κάποιες φάσεις. Ο αντίπαλος προσπάθησε να μας πιέσει. Στο δεύτερο ημίχρονο. Φυσικά το κομβικό σημείο για μένα είναι το 42ο λεπτό που δεχόμαστε το αυτογκόλ. Είμαστε σε μια στημένη επίθεση, χάνουμε την μπάλα, δεν γίνονται δύο φάουλ, δεν γίνονται. Αυτά είναι μόλις υπεύθυνος ο διαιτητής. Αυτό είναι ο άνθρωπος, δεν το άπειρε, δεν σφίξε φάουλ. Έγινε μια γρήγορη επίθεση από την ομάδα του Βόλακα. Προσπάθησε ο αμυντικός να τη διώξει και με κεφαλιά δεχτήκαμε την ισοφάριση στο 42. Πιστεύω ότι αν μπαίναμε στο ημίχρονο 0-1 θα ίσως ήταν κάπως διαφορετικά. Στο δεύτερο ημίχρονο είπαμε ότι πρέπει να παίξουμε. Είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, δεν θέλουμε να παίξουμε πίσω και να διώχνουμε την μπάλα. Είμαστε 40 μέρες με τα παιδιά, δουλεύουν, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Αλλά και πάλι με δύο φάσεις στο κέντρο, δύο πουλήματα της μπάλας. Είναι έμπειρη ομάδα, κέρδισαν την μπάλα. Βέβαια για να πουλήσει την μπάλα πρέπει να σε πλεισάρει και σωστά και ο αντίπαλος, όπως το κάναμε στο χώρο του κέντρου. Κερδίσανε τις μπάλες, παίξανε κάθετα και δεχτήκαμε ένα δύο γκολ. Ρισκάραμε στο τέλος, παίξαμε και με τρεις μπροστά. Δεν μπορούσαμε να πετύχουμε κάτι παραπάνω. Αλλά και ένα ακόμα σημείο νομίζω ότι στο 2-1 στη φάση του κέντρου σε ένα φάουλ του παίκτη του Βόλακα είναι για μένα κίτρινη κάρτα. Θα δεχόταν τη δεύτερη κίτρινη κάρτα γιατί είχε κίτρινη κάρτα. Και με αριθμητική περιοχή στο 2-1 ίσως είχε μια διαφορετική εξέλιξη. Συγχαρητήρια στο Βόλακα, είναι μια πολύ καλή δουλεμένη ομάδα. Θα πάει πάρα πολύ καλά, το πιστεύω γιατί με αυτή την εικόνα που είδα.
εμείς συνεχίζουμε και θα ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι στην έδρα μας. Τι να δεν χρειάζεται να πω και εγώ τίποτα. Νομίζω ότι ο Πάπης τα είπε πολύ γρήγορα, τα είπε σωστά. Συμφωνώ με όλα όσα είπε. Δεν έχει απόκληση από αυτά τα οποία πιστεύω για το παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Όποιος είπε, νομίζω το χάρηκε. Είχε για ατμόσφαιρα απ' έξω με κερκίδα, με συνθήματα, με κόσμο. Νομίζω ότι ήταν για αεραστεχνικό παιχνίδι πάρα πολύ όμορφο. Στο πρώτο ημίχρονο, όπως είπε και ο Μπάμπης, ήρθε με λίγο αμπητικούς προσανατολισμούς. Ευτυχήσαν να προηγηθούν οι αντίπαλοι, βάζοντας μεγάλο άγχος σε εμάς και μεγάλη πίεση. Νομίζω ότι ήταν κομβικό το σημείο το να ισοφαρίσουμε πριν πάμε στα αποδυτήρια. Και νομίζω από εκεί πέρα το έργο μας έγινε πιο απλό στο δεύτερο ημίχρονο για να μπορέσουμε να πάρουμε το παιχνίδι. Λύθηκαν τα πόδια των παιδιών, βγάλουμε περισσότερες συνεργασίες, βγάλουμε περισσότερα τρεξίματα. Και νομίζω ότι ο παράγοντας ψυχολογία λειτουργήσε ευεργετικά για μας. Θέλω να ευχηθώ στην ομάδα του Μπάμπη καλή συνέχεια, είναι μια αξιόλογη ομάδα. Νομίζω ότι αν δεν πετύχαινε τον γκολ θα ήταν ακόμη πιο ανοιχτή και θα έβγαζε και στο πρώτο γκολ θα έβγαζε ακόμα περισσότερες ευκαιρίες. Καλή συνέχεια και τα καλύτερα.